Ποιο είναι όμως το παράδοξο, ρε παιδιά, ότι μου την έπεσαν οι λεγόμενοι straight. Μου την έπεσε ο Κωστόπουλος, μου την έπεσε ο Λιάγκας. Μου την έπεσε η Ζωήτσα η Λάσκα, μου την έπεσε η Έλενα η Ακρίτα. Κάτσε, είδες τώρα που φάσκεις και αντιφάσκεις. Κάτσε, ρε Σιδή μου, αλήθεια τώρα. Γιατί... Προηγουμένως είπες ότι ο καθένας έχει την άποψή του και πρέπει να τη λέει. Αυτοί γιατί δεν πούν την άποψή τους. Επίσης... Την άποψή τους να την πούν. Έχω για μια παρατηρήση. Αλλά, ρε φίλε, να βγαίνει μπροστά στην κάμερα ποιος ο Κωστόπουλος και να κάνει ότι αναγούλιασε. Αν όλοι παθαίνουν έπαθε αναγούλα ο Κωστόπουλος. Γιατί μην τρελαθούμε. Γιατί δεν έχει το δικαίωμα να νιώσει άσχημα ένας άνθρωπος. Κάτσε τώρα. Sorry, δεν έχει το δικαίωμα. Εγώ τέτοιου είδους... Ναι. Γιατί? Τέτοιου είδους συμπεριφορές θεωρώ ότι είναι μόνο ανήκουν στο θέατρο και πουθενά άλλου. Γιατί να μην έχει ένα συνέστημα εμετού, εν πάση περιπτώσει και ο Πέτρος. Πρωί-πρωί, τώρα πρέπει να κάνει εκπομπή, σου έρχεται στον Άνι. Έτσι, πω κάτι, αν ο Πέτρος είχε τα περιοδικά και τα ραδιόφωνα, εγώ θα τα έλεγες. Βεβαίως θα τα έλεγα. Εγώ ξέρω ότι η γενιά η δική μου και μια γενιά μετά, πάρα πολλά παιδιά και κυρίως από την επαρχία τρέχανε στους σεξολόγους, διότι το αντρικό πρότυπο που περιέγραφε ο Κωστόπουλος στα περιοδικά του ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που έβλεπαν τα παιδιά αυτά όταν μεγάλωναν στην εφηβεία. Και συγκεκριμένα ξεχνάτε το πρότυπο του ιδανικού άντρα που έδινε ο Κωστόπουλος, ποιο ήταν? Για πέρα, ποιο? Ποιο ήταν? Καταρχήν ήταν το 25-πόντο. Έλα τώρα. Εάν βεβαίως ήσουν 16-17 πόντους, ήσουν... Είναι όχι, υστερούσες. Όχι, όχι. Να πω κάτι. Ρωτήστε τον ασκητή. Διευκρινίζω. 20 άλλοι στους εξολόγους πήγαιναν για χάρη του Κωστόπουλου. Και μου έρχεται ενέτη 2014 ο Κωστόπουλος να μου λέει ότι αναγούλιασε γιατί άκουσε έναν άνθρωπο που ζητάει συγγνώμη. Ρε Σιδήμο, τώρα δεν ανα... υποκρισία είναι αυτή. Και, να πω και το εξής. Ρε Δήμο, δεν αναγούλιασε γι' αυτό επειδή ζήτησε συγγνώμη. Διευκρινίζω. Αναγούλιασε για αυτά τα οποία σε οδήγησε να πεις τη συγγνώμη. Και νομίζω ότι έχει δικαίωμα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι η μπάλα στην κερκίδα. Βαγγέλη, πώς αναγούλιασαν όλοι μαζί? Δεν το καταλαβαίνω. Ξαφνικά είναι κάποια ίωση. Ναι, ίωση.